μετά τις 3 το μεσημέρι έφτασε στο Ηράκλειο, προκαθήμενος της Αποστολικής Εκκλησίας της Αρμενίας, για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αρμένικη Παρικία του Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης, με αφορμή τη συμπλήρωση 350 χρόνων από την ίδρυση της Αρμένικης Εκκλησίας Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στην περιοχή Καμαράκη του Ηρακλείου, που θεωρείται η αρχαιότερη εκκλησία που σώζεται στην Ευρώπη. Χαρά μας είναι να βρεθούμε σε αυτή την περίπτωση εδώ, σε αυτό το ιστορικό χώρο που εδώ ζούσαν τα παιδιά μας εδώ και εκατοντάδες χρόνια που φτιάξανε την ιστορία τους εδώ. Χαρά μας είναι εδώ να βρεθούμε το αδερφικό χώρο εδώ, στην Κρήτη, και αυτή την περίπτωση βρεθήκαμε εδώ, ήρθαμε εδώ αυτή την επίσκεψη για να γιορτάζουμε 350 χρόνια την εκκλησία μας. Είναι μια ευλογία από Θεό που μας ευλόγησε ο Θεός να έρθουμε να κάνουμε αυτή την εκκλήτωση. Τον Πατριάρχη υποδέχθηκαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αλλά και οι αρχές του τόπου, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η χαρά του που βρίσκεται στην Κρήτη είναι μεγάλη, όπως και ο συμβολισμός των εκδηλώσεων. Είναι η προσευχή μας για να ο Θεός πάντα να έχει ευλογημένη το χέρι του, ο Θεός να έχει πάνω σε αυτή την νησί, σε αυτό το λαό που ζουν εδώ, και πάντα να είναι με ευλογία του Θεού. Τον υποδεχόμαστε με πολύ χαρά και τίποτα άλλο. Η επίσκεψη θεωρείται ιστορική και εκτός από τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, με την παρουσία και αρμενικής ομάδας χορού που θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς της Αρμενίας, αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Πατριάρχη Άπαντων Αρμενίων, ενώ στη διάρκεια της θα εκτεθούν σε προσκύνημα τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο ελληνικός λαός, υποδεχόμαστε τον Πατριάρχη Γαρετζίν από το Ερεβάν, από την Αρμενία. Του ευχόμαστε καλή διαμονή στην ιστορική αυτή επίσκεψη την οποία κάνει στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Να σημειωθεί ότι η Αρμένικη Εκκλησία στο Ηράκλειο αναφέρεται ως η αρχαιότερη εκκλησία που σώζεται στην Ευρώπη, ενώ ο προκαθήμενος της Αποστολικής Εκκλησίας της Αρμενίας επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα.